Η απόφαση τη Ιερά Μητρόπολη Κιδονία και, και Αποκορώνου να μισθώσει σε ιδιότητα επενδυτή τα ακίνητα τη πρώην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτη στο Άλσω του Αγίου Ματθαίου για 40 χρόνια, έναντι τιμήματο που ανέρχεται σε 5.000 ευρώ μηνιαίω τα πρώτα τρία χρόνια και σε 13.000 ευρώ τα επόμενα, προκάλεσε την άμεση αντίδραση τη Δημοτική Αρχή των Χανίων. Στη διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτη Μανδυράκη εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, με την διαμάχη να παίρνει συνέχεια με τοποθετήσει και από τι δύο πλευρέ θεωρούμε ότι η αξιοποίηση ε, των κτηρίων του Αγίου Μανθέου με το ειδικό φορτίο το οποίο φέρουν, το πνευματικό φορτίο ως πρώην εκκλησιαστική σχολή θα μπορούσε να αποτελέσει μια συζήτηση επικοδομητική μεταξύ Εκκλησίας και Δήμου ώστε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοινωνικής κατοικίας. Σε ανακοινωσή της η Ιερά Μητρόπολη Κιδωνίας και Αποκορώνο επισημαίνει ότι η πραγματικότητα είναι τελείω διαφορετική και ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαιωμάτης όπως και για να απαντήσει όταν και με όποιο τρόπο εκείνη κρίνει σκόπιμο στα όσα αναλυθεί και συκοφαντικά λέχθηκαν ή θα λεχθούν. Λυπούμαστε που αναγκαζόμαστε να διαψεύδουμε δημόσια τα λεγόμενα του κυρίου Δημάρχου. Ταυτόχρονα στηρίζουμε απόλυτα το πρόσωπο του πρωτοσύγγελου τη Μητροπόλεω μα, Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου 2010, ο οποίο ανέτει έχει μπει στο στόχαστρο τη ρητορική του κυρίου Δημάρχου και μάλιστα για ενέργειε τι οποίε δεν έχει την παραμικρή ανάμειξη. Καλούμε τέλο τον κύριο Δήμαρχο και κάθε άλλον συνεργάτη του ή οποιοδήποτε τρίτο να είναι πολύ προσεκτικοί σε όσα δημόσια δηλώνουν στι τοποθετήσει και στα σχόλιά του. Η πρόταση του Δημάρχου Χανίων για τα κτίρια τη πρώην Εκκλησιαστική Σχολή στον Άγιο Ματθαίο είναι να αξιοποιηθούν ω συγκρότημα κατοικιών με χαμηλό μίσθωμα για επαγγελματίε από τον χώρο τη υγεία και τη εκπαίδευση που σήμερα αρνούνται τον διορισμό του στο νοσοκομείο και σε σχολεία τη πόλη λόγω του οξυμένου προβλήματο έλλειψη στέγη για μακροχρόνια μίσθωση. Αυτή λοιπόν είναι η παρότρινσή μα προ τον σεβασμιότατο, να μην επιτρέψει την εμπορική αξιοποίηση των ακινήτων και μάλιστα, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 1 της διακήρυξης, αποκλείοντας τον κοινοφελή σκοπό της μίσθωσης. Είχε προηγηθεί σκληρή κόντρα Δήμο Εκκλησίας με φόντο κληροδότημα στον Άγιο Ονούφριο Ακροτηρίου, το οποίο ενώ είχε παραχωρηθεί στο Δήμο, αποφασίστηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να απολυθεί. Αφορά τα τέσσερα ακίνητα στον Άγιο Νούφριο, στην περιοχή και την ενορία των Κουνουπιδιανών. Τα τέσσερα αυτά ακίνητα το 2019 παραχωρήθηκαν στο Δήμο Χανίων και μάλιστα τότε επί εφημερίου ε, του κυρίου Αλεξανδράκη, του παπά Δημήτρη του Αλεξανδράκη, ενός εξαίρετου κληρικού, είχαν παραχωρηθεί και ο Δήμος είχε τιμήσει την Εκκλησία για αυτή την υγιεινή προσφορά. Στόχο του Δήμου ήταν να επεκτείνει το σχολείο των Κουνουπιδιανών, να κατασκευάσει βρεφονιπιακό σταθμό και πάρκο αναψυχή. Αυτέ λοιπόν οι εκτάσει όχι μόνο τελικά. Πάρθηκαν πίσω από την Εκκλησία, αλλά επιχειρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια η παράνομη πώλησή του, καθώ είναι κληροδοτήματα και δεσμεύονται από τον νόμο. Μεσολάβησαν συναντήσει με τον Μητροπολίτη Κιδωνία και Αποκορώνου, με τον Δήμο να εξακολουθεί να διεκδικεί το κληροδότημα, προκειμένου να το αξιοποιήσει για κοινοφελεί δράσει. Ανάλογη τροπή εξάλλου πήρε και η υπόθεση αξιοποίηση του Επισκοπείου τη Μητρόπολη. Χρηματοδοτήθηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως μουσείο εκκλησιαστικό. Μάλιστα υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα και του ίδιου του Σεβασμιωτάτου αλλά και οι δηλώσεις από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης ο οποίος προσβλέπει και προσέβλεπε στην δημιουργία του μουσείου αυτού το οποίο τελικά ενημερωθήκαμε και είδαμε όλοι ότι πλέον έχει δοθεί ε, στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας μίστοσης ως τουριστικό κατάλημα. Ο Δήμαρχο Χανίων Πάντος, Παναγιώτης Μανδυράκης επιμένει στον κοινό ρόλο και στην κοινή πορεία Δήμου Τοπική Εκκλησία και καλεί τον Μητροπολίτη Κιδονίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό να αναθεωρήσει τι τελευταίε αποφάσει για το καλό που σημειώνει τη τοπική κοινωνία.